προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στους 14 μήνες, η νέα σύγχρονη γέφυρα που θα κατασκευαστεί στον Κερίτη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται σήμερα στα Χανιά. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί την αρχή για μια νέα εποχή στη συγκοινωνιακή σύνδεση του Βόρειου με το νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Πετύχαμε όμως τελικά να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας, να εγκριθεί η προμελέτη για τη νέα γέφυρα και σήμερα, 4 χρόνια σχεδόν μετά, με όλες τις διαδικασίες που έχουν μεσολαβήσει και ειδικά οι εγκρίσεις για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, να έχει υπογράψει το Υπουργείο Υποδομών, που είναι το ένα από τα τρία μέλη στην προγραμματική σύμβαση μαζί με το Δήμο Πλατανιά και το τρίτο είναι η Περιφέρεια της Κρήτης, την σύμβαση κατασκευής της νέας γέφυρας του Κερίτη. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις στην περιοχή και στις παραποτάμιες ιδιοκτησίες, από τις οποίες θα διέλθει ο δρόμος για τη νέα γέφυρα. Παράλληλα, άρχισαν οι χωματουργικές εργασίες στην κήτη του ποταμού και στα σημεία όπου θα δημιουργηθούν τα βάθρα. Είναι μια τρίτοξη στην ουσία γέφυρα με 4 βάθρα, συνολικού ανοίγματος περί τα 80 μέτρα, η οποία έχει και πεζόδρομο πάνω και φυσικά έχει και το φωτισμό και υπάρχουν και ανάλογες προβλέψεις για διασύνδεση με το υφιστάμενο υπαρχιακό δίκτυο αλλά και με την τοπική δημοτική οδοποιία. Σήμερα η διακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων οποροκυπευτικών που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή του Αλικιανού αλλά και οι μετακινήσεις των κατοίκων γίνονται μέσω της στρατιωτικού τύπου γέφυρας που τοποθετήθηκε ως προσωρινή λύση το 2019 μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας. Είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ένα από τα πιο αναπτυξιακά έργα που κατασκευάζονται και θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες. Ελπίζω να μην έχουμε πολλές παρατάσεις, γιατί είναι κάτι και αυτό συμβαίνει, να το πω, για τον νομό μας. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο γιατί συνδέει στην ουσία δύο επαρχίες, τη Γειτονία και το Σέλινο. Είναι η κύρια πρόσβαση προς την νότια πλευρά των νομοχανίων. Μια περιοχή και αυτή αναπτυσσόμενη τουριστικά. Μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλο προϊόν στον πρωτογενή τομέα. Πρόσφατα υπεγράφει η σύμβαση και για την αναστήλωση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Ωστόσο, προκειμένου να διασωθεί το υφιστάμενο τμήμα από πιθανά έντονα φαινόμενα, εκπονήθηκε συμπληρωματική μελέτη αντιστήριξης του δυτικού βάθρου και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες και θα αφορούν στην προστασία του σωζόμενου τμήματος της ιστορικής γέφυρας από τα νερά του ποταμού.